μοντένη και επικούρια ειδονή από το Λεωνίδα Αλεξανδρίδη, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός και ζει στην Αθήνα. Έχει αρθογραφήσει και έχει δώσει δεκάδες διαλέξεις. Έχει μεταφράσει πολλά κείμενα για την επικούρια φιλοσοφία για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι μέλος των φίλων επικούριας φιλοσοφίας Κήπος Αθηνών. Καλημέρα σας. Ο Μισελ Δε Μοντένι γεννήθηκε στον πύργο Μοντένι κοντά στο Μπορντό στις 28 Φεβρουαρίου 1533. Το 1557 συναντά τον Ετιέν ντε Λομποετή που είναι 28 ετών και που θα πεθάνει από πανόλη χωρίς αφιβολία στα 32 του. Αυτή η συνάντηση θα είναι μια από τις καλύτερες αναμνήσεις της ζωής του. Η φιλία του Μοντένι και του Λαμποετή έγινε θρηλυκή και παραμένει σύμβολο. Πεθαίνει στον πύργο του στις 13 Σεπτεμβρίου 1592 ανάμεσα σε κοντινούς γείτονε και είναι 59 ετών. Το 1580 ο Μοντένι δημοσιεύει μια πρώτη έκδοση των δοκιμίων του μοναδικού του έργου αφού ξεκίνησε τη σύνταξή του το 1572. Τα δοκίμια είναι πρώτα απ' όλα το βιβλίο ενός μεγάλου αναγνώστη και ο καρπός της διανοητικής απόσυρσης του συγγραφέα από το 1570. Εκεί εκφράζει την προσωπική του σκέψη σύμφωνα με την αρχή. Κάνε την πράξη σου και γνώρισε τον εαυτό σου. Νομίζει ότι κάθε άνθρωπος φέρει μέσα του ολόκληρη τη μορφή της ανθρώπινης υπόστασης. Φαίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον σύμφωνα με τον Ραφάλ Κράζεκ ότι η φιλοσοφία του κήπου είναι η ίδια η αρχή της προέλευσης της γραφής των δοκιμίων στο βαθμό που οι ιδέες του επίκουρου λειτουργούν ως οθόνη που έκανε δυνατή μια μεταμόρφωση του σοφού Μοντένι. Η ανάγνωση του Λουκρίτιου και η διαδικασία στοχασμού που ξεκίνησε καταλήγει σε ένα πραγματικό προσιλητισμό του Μοντένι. Η μετάδοση των θεωριών του κήπου, αρχικά λιωμένη, γίνεται με σχετική ελευθερία τη στιγμή που ο Μοντένι είναι ακόμα φοιτητή στο Κολέγιο Γκυγέν. Μαθητή του Μιρέ, Καθηγητή που συμμετείχε στην έκδοση του Λουκρίτιου του, του Λαμπλέν, ο Μοντένι είναι εκτεθειμένο νέο στι διδασκαλίε του επίκουρου. Από αυτή τη συνάντηση προκύπτει η ιδιαίτερη του προσκόλληση στο Λουκρίτιο, που η ηθική του δύναμη παίζει θεραπευτικό ρόλο για τον Μοντένι. Αυτή η αισθητική αλληλοσύνδεση βρίσκεται στην προέλευση των πιο λυρικών κομματιών των δοκιμίων, που καλύπτουν συνεχώ το επίκουριο μήνυμα. Εκεί παραθέτει 147 αποσπάσματα από το έργο του Λουκρίτιου που αντιστοιχούν σε 454 στίχους. Ένα ιδιαίτερα τραγματικό γεγονός στη ζωή του Μοντένι, ο χαρμός του στενού του φίλου Λαμποετή προηγείται της ανάγνωσης του έργου για τη φύση των πραγμάτων και της συγγραφή των δοκιμίων. Η απώλεια του αγαπημένου του φίλου θα τον κάνει να ξεκινήσει μια διαδικασία προ μια έρευνα των ειδών όπω την αντιλαμβανόταν ο Λουκρήτη, Αυτή η πορεία είναι αντισταθμιστική, παρηγορητική και επιπλέον θεραπευτική. Η έκδοση του Λαμπλάν του έργου του Λουκρίτιου, σχολιασμένο ευρύτατα από τον Σοφό Μοντένι, υπάρχουν περισσότερα από χίλια σχόλια και παρατηρήσει του αντίτυπό του, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατανόηση τη φιλοσοφία του κήπου. Στα δοκίμια ξαναβρίσκουμε ιδέε δανεισμένε από Λατίνου συγγραφεί και από Έλληνε. Ο Μοντένι οικειοποιείται του αρχαίου συγγραφεί και δεν κρύβεται ποτέ. Κάνω να πούν στου άλλου αυτά που δεν μπορώ να πω τόσο καλά είτε από αδυναμία της γλώσσας μου είτε από αδυναμία των αισθήσεών μου. Δεν υπολογίζω τα δάνειά μου, τα ζυγίζω, γράφει. Δεν ασπάζεται τον κόσμο των ιδεών του Πλάτωνα ούτε τη θεωρητική τάξη αφού οι αριθμοί του Πυθαγόρα τον κάνουν να κοροϊδεύει ή τη θεωρητική εξέταση καθώς δεν δέχεται τα άτομα του επίκουρου. Μπορούμε εντύτως να πούμε ότι έχει κάποια σχέση με το στοικισμό όταν αντλεί από τις πηγές του Σενέκα ότι είναι σκεπτικό, αλλά τίποτα περισσότερο από κάποια δάνεια από το σεξ το εμπειρικό, ότι είναι επικούριο. Πράγματι είναι επικούριο, και είναι μέρο αυτών των ανθρώπων που μπόρεσαν κάποτε να κάνουν να ξαναζωντανέψει ο δάσκαλο του, του κήπου. Αυτό που γνωρίζει τον εαυτό του γνωρίζει και του άλλου, επειδή κάθε άνθρωπο φέρει ολόκληρη τη μορφή τη ανθρώπινη υπόσταση. Εάν δεν δίνει καμιά προσοχή στου κόσμου των ιδεών του Πλάτωνα δεν αγαπά αυτόν τον φιλόσοφο ούτε στην ουσία ούτε στη μορφή και ούτε πιστεύει στον άλλο κόσμο των χριστιανών, κόσμο φανταστικό που θα τον προσεγγίζαμε αφού έχουμε υποφέρει πολύ εδώ κάτω, έχει μεγάλο θαυμασμό για τον Σοκράτη, τον ταπεινό φιλόσοφο με τις μεγάλες αρετές. Κανένα σχητικό ιδεώδες λοιπόν. Εάν ήταν σκεπτικός δεν θα είχε ποτέ πάρει σταθερά μέρος ενάντια στην καταστροφή των πολιτισμών του νέου κόσμου που μόλις είχαν ανακαλύψει ενάντια στη χρήση των βασανιστήριων, ενάντια σε διάφορους διωγμούς όπως αυτή των μαγισσών. Δεν θα μπορούσαν κατά συνέκπια να τον αποκαλέσουν ουμανιστή. Ο Μοντέιν είναι πολύ ανθρώπινος, λέει αυτό που σκέφτεται, λέει την άποψή του και δίνει κρίσεις. Είναι συνεπώς ανεκτικός και φιλελεύθερος. Ο Αριστοτέλης δεν τον αναφέρει σχεδόν ποτέ, μη έχοντα σχέσεις με τον αυταρχικό και βαρετό σχολαστικισμό. Ο Μοντέιν είναι ο φιλόσοφος της γης, του εδώ και τώρα νομιναλιστής και επικούριος, βαθιά επικούριος καθώς γερνά. Αν κοιτάξουμε καλά, δανείζεται περισσότερο από τους επικούριους για το θάνατο για τον οποίο πρέπει να διαφορούμε επειδή δεν μας αφορά ποτέ. Όταν είμαστε ζωντανοί, αυτός δεν είναι εδώ και όταν αυτός είναι εδώ, εμείς δεν είμαστε πια εδώ. Οι θεοί, αν υπάρχουν, δεν έχουν σχέση με τους ανθρώπους, δεν ενδιαφέρονται για αυτούς ούτε για το καλό ούτε για το κακό και αν δεν υπάρχουν, να μην μιλάμε για αυτούς καθόλου ατομικό. Βρίσκει τη θεωρία πολύ ριζοσπαστική. Ο Μοντένι έρχεται από μια ηθική απλή και δίκαιη, σφυριλατή μια ηθική που σέβεται του άλλου, χρησιμοποιεί τι αρχέ τη φρόνηση, τι οποίε βγάζει από του αρχαίου, επιπλέον ασκούσε ανοιχτά κριτική στην Εκκλησία. Εν ήταν εξαιρετικά χριστιανό και μάλιστα μάλλον θρήσκο. Είναι λαϊκό που δεν παίρνει παρά αυτό που είναι το πιο θετικό από τη θρησκεία του απεχθάνεται τον τολορισμό, το ασχητικό ιδεώδε, όπω και το μίσο για τη σάρκα και το σώμα, επειδή όπω γράφει, θέλοντα να μεταμορφώσει τον άνθρωπο σε άγγελο, ο επίσημο χριστιανισμό τον κάνει ζώο. Η αντίληψή του για την ψυχή την κάνει αλληλέγγυα με το σώμα. Όταν πεθαίνει το σώμα, το ίδιο πεθαίνει και η ψυχή. Είναι και παραμένει βαθιά επικούριο. Ο παράδεισο που είναι χριστιανικός ή μουσουλμανικός, είναι κουταμάρα, μύθος για παιδιά. Κατηγορεί τον Κωνσταντίνο για εγκλήματα ενάντια στην ανθρωπότητα, τι επαναλαμβανόμενε καταδίκε από την Ιερχαρά εξέταση για, δια τη πειρά, τι βάλβαρε δολοφονίε. Σύμφωνα με τον Μισελ Ονφρέ, ο Μοντένι είναι ο μόνο φιλόσοφο που τα είχε διακηρύξει τόσο καθαρά. Και τέλο, προτιμά τον Ιουλιανό τον Παραβάτη. Κατά βάθο παραμένει επικούριο παρά χριστιανό. Το απόλυτο το θεωρεί επικίνδυνο που παράγει το χάος και μέσα στη μετριοπάθεια που έχει επιλέξει για τον εαυτό του... προτρέπει έντονα να ζει την παρούσα στιγμή... συνδέοντάς την με το πραγματικό... και να γεμίζει αυτή τη στιγμή με πυκνότητα και με ειδονή. Ο κόσμος του δεν είναι καρφωμένος σε ένα πρότυπο αμετάβλητο... ή ψεύτικης αιωνιότητας. Βρίσκεται σε κίνηση, σε πέρασμα, στην αιώρα όπως το λέει ο ίδιος. Οι αλήθειες δεν διαρκούν παρά κάποιο χρόνο... Είναι για τα καλά φυσιοκράτη που κάνει επίκληση στι αισθήσει για να επωφεληθεί όσο το δυνατόν περισσότερο στη ζωή. Είναι ιδιαίτερα τολμηρό όταν γνωρίζει τι οπισθοδρομικέ θέσει τη Εκκλησία σε θέματα ειδών των αισθήσεων. Αλλά αυτή την κινούμενη και μεταβλητή αλήθεια, αυτή την αλήθεια τη στιγμή, την προτιμά από τα ψέματα, πραγματικά που δεν τα αντέχει. Δεν του αρέσει η δολοπλοκία ούτε οι μάταιε θεωρητικέ συζητήσει. Ο Μοντένι είναι ο άνθρωπο τη πραγματικότητα, τη φύση και τη γη. Δεν καταφεύγει όπω η εποχή του το θέλει σε κόσμου απίθανου όπω αυτό των αιώνιων και αναλύωτων ιδεών. Αυτό ενό Θεού παντοδύναμου και πανταχού παρόντο, αλλά εντελώ απόντο, ή ακόμα ενό ουρανού τόσο μαγικού και τόσο μυστηριακού. Βλέπει τον κόσμο όπω είναι, εδώ και τώρα, Μιλά για το σώμα του, ποτέ για την ψυχή του, εάν δεν είναι για να πει, αφού τον άγγιξε ο θάνατος σε ένα δυστύχημα με το άλογο, ότι είναι προσκολλημένη στο σώμα, πεθαίνει πάντα μαζί του. Το δυστύχημα με το άλογο σίγουρα δεν ήταν μάταιο στο φιλοσοφικό προσανατολισμό του Μοντένι. Στα δοκίμια εξετάζει προσεκτικά όλα τα αποτελέσματα, τα αίτια και τις συνέπειες. Ο Μισελον Φρέ παρατηρεί ότι πολύ πριν από τον Φρόιντ, ο Μοντένι επιχειρεί ένα είδο ανάλυση, ξεκινώντα να ακούει τον ίδιο τον εαυτό του. Όχι μόνο αποκαλύπτεται λίγο-λίγο, αλλά καθώ γνωρίζει τον εαυτό του καλύτερα, μαθαίνει εξίσου πολλά για του άλλου και για αυτό τον κόσμο. Ο Μοντένι πάει πολύ πιο μακριά στη σύγχρονη εποχή. Παρατηρεί τη φύση επιστημονικά. Η ηθική του είναι βιολογική πριν από την ώρα. Παρουσιάζει πριν από τον Μέντελ την ύπαρξη γενετικής κληρονομικότητας και καταλήγει να φέρει μια οντολογική ματιά για τον άνθρωπο, ψάχνοντας τον εαυτό του με επιμονή και σκαλίζοντάς τον, ανακαλύπτει επίσης την αρχή του αντίδοτου που είναι απαραίτητο για να μετουσιώσει τα επώδυνα γεγονότα. Συστήνει τη διασκέδαση για να αποφύγει τις αρρώστιες της ψυχής, η πραγματοποίηση των δοκιμίων είναι μια μετουσίωση με αυτόν τον τρόπο. Εάν ο Μοντένι επιλέγει απολαύσει και την ειδονή, είναι για να μετουσιώσει τη στενοχώρια του θανάτου και το χωρί νόημα τη ζωή. Αλλά τουλάχιστον δίνει το νόημα του στη ζωή, κηρύσσοντα ένα δικαιολογισμένο ειδονισμό. Δεν μπορούμε να ζούμε παρά μόνο για την ειδονή και μέσω τη ειδονή. Ο θάνατο κατατρέχει αρκετά το Μοντένι, επειδή ψάχνει σε όλη του τη ζωή να τον κάνει φίλο. Δεν είναι ο θάνατο που φοβάμαι, λέει, είναι να πεθάνω. Ε, αλλά, αλλά, εάν οι αρχαίοι έλεγαν ότι το να φιλοσοφεί κανείς σημαίνει να μάθει να πεθάνει καλύτερα, ο Μοντένι προσθέτει ότι το να μάθει κανείς να πεθάνει καλύτερα βοηθάει κυρίω να ζει καλύτερα. Ο θάνατος είναι το τέλος, όχι ο σκοπός, γράφει. Αλλά τι είναι το να ζει κανείς καλά κατά τον Μοντένι. Με γνώση των αιτίων ο Μοντένι επέλεξε τον ειδονισμό λιγότερο για την περίφημη θεωρία της αταραξίας παρά για την ειδονιστική άποψη της ύπαρξης. Πρόκειται για ένα θετικό, ενεργητικό Ιδονισμό. Ο Μοντένι προτείνει μια ερωτική φιλοσοφία, διδάσκει τη χαρά, την Ιδονή, την ευχαρίστηση, την σπινθυροβόλα ζωή, τη γόνιμη. Πολύ απλά την ευτυχία και χωρί εδώ. Γράφει: Όλε οι γνώμες του κόσμου βρίσκονται εδώ, ότι η Ιδονή είναι ο σκοπό μα και κάπου πιο κάτω, τι κι αν λένε για την ίδια την αρετή, ο τελικό σκοπό των βλέψεών μα είναι η Ιδονή. Μου αρέσει να βοβαρδίζω τα αυτιά τους με αυτή τη λέξη την οποία τόσο πολύ τους ενοχλεί. Η φρόνηση και η ανθρώπινη σοφία πρέπει να εμπνέουν χαρά και όχι λύπη. Όπως ο Επίκουρος και ο Λουκρίτιος, ο Μοντένι στηρίζεται στις παρατηρήσεις του για το ζωικό κόσμο για να δικαιολογήσει την αναγκαία έρευνά του για την ειδονή. Ποιο ζώο πραγματιζεί για να κάνει κακό, στον εαυτό του όπως και στάλα. άλλα, Κανένα ζώο δεν φύγει τη ζωή ενό άλλου για την ευχαρίστησή του, αλλά επειδή τα ένστικτά του τη επιβίωση και η πείνα του αναγκάζουν. Κανένα ζώο εκτό από τον άνθρωπο δεν αποφεύγει την ειδονή. Εντελώ το αντίθετο. Μόνο ο άνθρωπο είναι ικανό να βασανίζει τον όμοιό του. Δεν υπάρχουν ζώα σαδιστέ ή μαζοχιστέ. Ο άνθρωπο, πρικισμένο με λογική, και συνείδηση, επειδή το κεφάλι του προχώρησε πιο μακριά στην εξέλιξη, φέρει την υπευθυνότητα και κάποτε την ενοχή των πράξεών του, όχι τα ζώα. Η Εκκλησία φέρει βαριές ευθύνες για τη δυστυχία των ανθρώπων, επειδή αντί να κηρύξει το καλό νέο, να είμαστε ευτυχισμένοι, επιβάλλει την πιο φοβερή λατρεία. Αυτή που δεν έχει κρατήσει παρά την οδύνη του Χριστού και όχι την έντονη χαρά. Στο σύνολο των δοκιμίων, ο Μοντένι καταγγέλει την περιβάλλουσα Σαουδίνη που καταστρέφει τι αθώε ψυχέ εδώ και αιώνε κακού χριστιανισμού. Με τι τρομοκρατούν τον χριστιανό που είναι αρκετά ένθεμο για να βρει ευχαρίστηση το να μην έχει καμία ευχαρίστηση. Να εγκαταλείψει κανεί τι χαρέ και τι ειδονέ του κόσμου, εδώ βρίσκεται το λάθο, η αμαρτία του θανάτου. Πρέπει να αντιστρέψουμε τις αρνητικές αξίες που χαράζουν στο μυαλό μας τη φτώχεια, το μίσος για το σώμα και τη σάρκα, την άρνηση του εαυτού μας, το συνετό επώδυνο πάθος να πλησιάσουμε το Χριστό και με αυτό ακριβώς το Θεό. Εάν ο Θεός είναι αγάπη, γιατί τότε χορταίνει με την οδύνη, πρέπει να απολαμβάνουμε τη ζωή. Να η ευληματική άποψη του φιλοσόφου, η αντικληρική του πλευρά είναι η απόλαυση και όχι η κατοχή που μας κάνει ευτυχισμένος, γράφει. Άλλη μια έκφραση που δείχνει την ειδονιστική άποψη του Μοντένι. Με άλλα λόγια, επειδή πρόκειται να πεθάνουμε, ας απολαύσουμε. Και να μην δεχτούμε μια νοδύνη παρά μόνο εάν πρόκειται να αποφύγουμε μια πιο μεγάλη. Η αποκατάσταση του επίκουρου που επιχειρήθηκε από τον Ρορέντζο Βάλα και τον Έρασμο πριν από το Μοντένι συνεχίζεται εδώ για να αποδείξει τις κακολογίες που θα ήθελαν να μας απομακρύνουν από τον ειδονισμό που μεταχειρίζονταν σαν ανώσιο και ξεδιάντροπο γουρούνι κάθε επικούριο που τον διεκτική. Φτωχά επιχειρήματα αλλά εξαυσφαλισμένα αποτελέσματα. Χίλια χρόνια δυστυχία για το ανθρώπινο γένος. Εξαιτία αυτών που αναμασά με αυτόν τον τρόπο, το Βασικανό θα μπορούσε να θυμώσει πραγματικά, αλλά χωρί να υπολογίσουμε την επιδοξιότητα του φιλοσόφου που με όλα τα μέσα γνωρίζει να μένει διακριτικός ασαφής. Δεν επιβάλλει τις ιδέες του. Προτείνει, υποθέτει. Είμαστε ελεύθεροι να μην ασπαστούμε τις απόψεις του. Ο μοντενι μπορεί να φαίνεται λίγο αφελής, όμως δεν είναι θύμα. Τον κόσμο αρχίζει να το γνωρίζει καλά. Είναι ανέντιμο και άδικο. Πονηρό ο Μισελ του αρέσει να σπέρνει την αμφιβολία γύρω του και τον αμφιβάλλει κανεί είναι αρχή τη φιλοσοφία. Ο επικουρισμό του Μοντένι δεν εμποδίζει την αγάπη του για τη λιτότητα, την απλότητα, την αυστηρότητα. Οι ειδονέ τη προτίμηση του Μοντένι είναι η φιλία, η απόλαυση των γυναικών και τα βιβλία. Ο Μοντένι δεν θεωρεί την ευτυχία χωρί τη συντροφιά των βιβλίων. Βέβαια, η φιλία και οι γυναίκε, αλλά αυτό που δεν μπορούν να προσφέρουν ούτε οι φίλοι ούτε οι γυναίκε, το βρίσκει στα βιβλία. Φύση, φιλία, γυναίκε, βιβλία, παραγματοποιούν την ισορροπία που αναζητά ο φιλόσοφο σε όλη τη διάρκεια τη ζωή του. Σαν άνθρωπο συνετό και φιλόσοφο, βεβαιώνει ότι είχε βρει χαρά, ευτυχία, ειδονή, λαμπρότητα, ομορφιά, επιθυμία να ζει και γλυκιά ευχαρίστηση. Ο Μοντέινι πέθανε, οι αιώνε πέρασαν. Πολλοί είναι αυτοί που εμπνέονται από τα δοκίμια για να δομήσουν νέε θεωρίε να κάνουν δικά του δοκίμια. Για του κλασικού, Τσαρλ Σκότον, Τζον Λοκ, Ντέιβιτ Χιούμ, Μπόιτ Μπόουτ, Εμμανουέλ Κάντ, Ρενέ Ντεκάρτ, Μπλε Πασκάλ, Νικολά Μαλεμπράν, Μολιέρ, Ζαν de La Fontaine. Από τη μεριά των ξεχασμένων, επειδή ήταν οι δονιστέ οι ελεύθεροι στοχαστέ, Φρανσουά Λαμότ Λεβιέ, Σαρλ de Saint-Evremont, Πιέρ Γassandi, Σιρανό de Bergerac, και ακόμη ο Αβά Μερσιλιέ, γνωστό άθεο. Χάρη στην επίδραση του Μοντέι ο Ντεκάρτ μπόρεσε να γυρίσει την πλάτη του στον πολύ ενοχλητικό σκολαστικισμό και να υιοθετήσει τα γαλλικά στη θέση των λατινικών. Ίσως αυτό μα φαίνεται να μην είναι σπουδαίο, αλλά αυτή είναι η αιτία που επέτρεψε μια πραγματική επανάσταση στη δυτική σκέψη. Εκλαήκευση σε κίνηση τη κοινωνία, χειραφέτηση από τη θεολογία, διάκριση των εξουσιών, πολλέ σύγχρονε ανακαλύψει. Τα πάντα και τα αντίθετά του έχουν λεχθεί γι' αυτόν. Ακόμη και ο Φρέν τον κάνει άθεο, κάτι που δεν είναι. Είναι λοιπόν ένα συντηρητικό επαναστάτη, ένα μισογίνη φεμινιστή, ένα επικούριο χριστιανό, ένα ειδονιστή ασχητή, ένα δογματικό σκεπτικό. Τελικά μια προσωπικότητα, έτσι τον δείχνουν, εντελώ πολυδιάστατη και αμφιλεγόμενη. Η Εκκλησία που δεν κατάλαβε τίποτα μέχρι τότε, αντέδρασε βάζοντα τα δοκίμια στον πίνακα, το περίφημο ίντερξ, μόλι το 1670... Έξι, πολύ αργά. Το μήνυμα είχε ήδη περάσει καθιστώντας εφικτή τη σύγχρονη εποχή. Ευχαριστώ πολύ.